θέλουμε τι εντυπώσει. Δηλαδή, ακόμη πολύ νωρί, αλλά σίγουρα κάποια συμπεράσματα έχετε βγάλει. Όπω είπατε, είναι πολύ νωρί ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σαν πρώτο φιλικό που παίξαμε μετά από μια προετοιμασία 12-13 ημερών, είμαι ευχαριστημένο από τα παιδιά. Προσπαθήσαμε να μοιράσουμε το χρόνο σε όλα τα παιδιά να παίξουν για να δούμε κάποια πράγματα. Προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά. Βέβαια είναι η εποχή τέτοια που και τα πόδια δεν πάνε. Και τις δυνάμεις ακόμη τις έχουμε για να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε γύρω σε παιχνίδια. Αλλά γενικά σαν πρώτο τεστ έμεινε ικανοποιημένος. Εκείνο κρατάμε κάποια θετικά σημεία που είχαμε στο παιχνίδι μας. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάποια άλλα. Σιγά σιγά με τη δουλειά. Έχουμε ένα μήνα ακόμη μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Κύριε Καραΐσκο, εστίδα στο πρωτάθλημα, στο νέο πρωτάθλημα της ΑΕΝ Αθλειότητας, κατεβαίνει με τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος της τη νέα σεζόν? Κοιτάξτε, η στιγίδα κατεβαίνει έχοντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδος. Έχουμε όμως κάνει αλλαγές αρκετές στο ρόστερ της ομάδος. Φέτος ξεκινάμε μη έχοντας τον τίτλο του φαβορίτη. Δηλαδή να κάνουμε την ομάδα μας να μπορέσουμε να παντρέψουμε παλιούς και νέους παίκτες, να γίνουμε καλή και ανταγωνιστική ομάδα, να παρουσιάσουμε καλό θέαμα μέσα στο γήπεδο και όπου αυτό μας βγάλει. Δεν έχουμε αυτό το βραχνά, αυτό το άγχος, το απόλυτο φαβορί που είχαμε πέρυσι και το οποίο προσπαθούσαμε κάθε λάθος, δηλαδή ήταν θηλιά στο λαιμό των παιχτών. Θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα πάμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια όπως κάναμε και πέρυσι, όπως κάνει συνέχεια η ομάδα της Στυλίδας, γιατί η Στυλίδα έχει μια βαριά φανέλα και πάντα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα το πρωτάθλημα είναι αυτός ο σκοπός για τη Στυλίδα. Πάντως, αναμένεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα φέτος από ό,τι έχουμε δει, τουλάχιστον τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει περισσότερες ομάδες. Από ό,τι έχουμε δει, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και ειδικά οι λοκρικές ομάδες, οι οποίες έχουν και τον πρώτο λόγο. Από εκεί και έπειτα, πιστεύω να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και αυτός που είναι καλύτερος, αυτός που δείξει καλύτερα στοιχεία μέσα στο γήπεδο, στο τέλος να κόψει πρώτος το νου. Κύριε Πέτρο, σας ευχαριστώ.